Ο Φρανσουά Ολάντ είναι αποκλειστικό στο βιβλίο του, μεταφέροντας το δραματικό τηλεφώνημα του Βλαντιμίρ Πούτιν, στο οποίο ο Ρώσος πρόεδρος τον ενημερώνει για σχέδιο δραχμής που ο Αλέξης Τσίπρας διερευνούσε αν μπορεί να υλοποιήσει με ρωσική βοήθεια. Πρέπει να σου δώσω μια πληροφορία, μου είπε ο Πούτιν. Η Ελλάδα μας ζήτησε να τυπώσουμε δραχμές στη Ρωσία, γιατί δεν έχουν πια εκτυπωτήρια για να το κάνουν. Ήθελα να σου δώσω αυτή την πληροφορία για να καταλάβεις ότι δεν είναι κάτι που επιθυμούμε. Διερωτήθηκα γιατί μου είπε αυτό το πράγμα. Ίσως για να μην θεωρηθεί υπεύθυνος ότι έσπρωξε την Ελλάδα στην έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεύτερον, για να μου πει, και δεν ήταν κακή ιδέα, ότι κατά την άποψή του το Brexit ήταν ένας κίνδυνος που έπρεπε πάση θυσία να αποφευχθεί. Το Μαξίμου διέψευσε την αφήγηση Ολάντ. Υπήρξαν επικοινωνίες του Πρωθυπουργού με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, ωστόσο ποτέ και σε καμία περίπτωση δεν τέθηκε τέτοιο ζήτημα από τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Η Γαλλική Προεδρία επέμεινε ότι ζητήθηκε από τον Βλαντιμίρ Πούτιν να τυπωθούν δραχμές στη Ρωσία, ωστόσο δεν έκανε ονομαστική αναφορά στον Πρωθυπουργό. Το Κρεμλίνο δεν διέψευσε, αλλά δεν επιβεβαίωσε κιόλας. Δεν έχω να σχολιάσω κάτι πάνω σε αυτό. Από πολλές πλευρές, όταν μας πίεζαν πολύ σκληρά, είχε αναπτυχθεί και μια φιλολογία ότι στο έσχατο της σύγκρουσης θα έπρεπε να αναζητήσουμε και άλλες λύσεις. Ο Υπουργός Οικονομικών εκείνης της περίοδου, ο Γιάννης Βαρουφάκης, έβαζε πάνω στο τραπέζι και το ενδεχόμενο το να οδηγηθούμε και σε έξοδο. Στην διάρκεια της θητείας μου στο Υπουργείο Οικονομικών δεν υπήρξε καμία σκέψη για τύπωμα νέου νομίσματος, πόσο μάλιστα προσέγγιση τρίτων, είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό. Οι Γερμανοί έχουν πιαστεί από το επιχείρημα ότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο. Είναι ικανή. Υπάρχει μια δήλωση της Μέρκελ που λέει ότι η απομείωση του χρέους δεν συζητείται. Η Λαγκάρντ ήταν υπέρ του Brexit. Μου το είχε πει. Με επιχειρήματα που είχαν κάποια βάση. Πιστεύει ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να διασωθεί με το χρέος που έχει και ότι το καλύτερο είναι να την βγάλουν από την Ευρωζώνη. Οι αποκαλύψεις άνοιξαν τον ασκό του αιώλου.